Λεβέντη, πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών. Κύριε Λεβέντη, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σα, κύριε Γερό. Είστε καλά? Έχω μπροστά μου ανοιγμένα τα χαρτιά του πρώτη Ενέσχε. Διαβάζω ο φίλο μα ο Σάββα Αναστασιάδη, ο οποίο έχει εδώ βουλευτή καινούριο 240.000 ευρώ και συν ένα διαμέρισμα το σπίτι του. Λίγα λεφτά και έχει ο άνθρωπο. Διαβάζω ότι ο πρώην βουλευτή, ο κύριο Τζικώστα, 67 ακίνητα. Από πού να πιάσω και πού να τελειώσω εδώ πέρα? Εγώ νομίζω ότι πρέπει... Άμα αρχίσω να λέω θα τρέχουμε όλοι μαζί τώρα. Πρέπει να καταργηθούν αυτά τα ποθενέσχες, γιατί και που τα λέμε κάθε χρόνο, ναι, είναι δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Δεν είναι ποθενέσχες. Επομένως, γιατί ξέρετε, πληρώνουμε ένα σωρό η Βουλή, ναι, προσλαμβάνει ένα σωρό ορκωτούς λογιστές, τους οποίους πληρώνει αδρά. Ναι. Δίθεν για να ψάχνουν. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι πόθεν αίσχυση, αυτό είναι πόθεν δηλώσεις. Ναι, ασχέτως όμως τι είναι και πόθεν αίσχυση να ήταν, πάλι δεν θα βρίσκες άκρη. Πού να? Διότι όταν ένας κλέβει, δεν είναι βλάκας να τα πάει στην τράπεζα. Ναι, θα τα πάει στον οδηγό. Εγώ ξέρω βουλευτή που τα έχει τα λεφτά στο όνομα του οδηγού του. Ναι, έτσι. Άρα δεν θα βρεις ποτέ. Δηλαδή ο αληθινός κλέφτης τώρα που κλέβει πολλά. Ένας ήταν ο Αναστασιάδης ο Θέμος, ο βλάκας, ο οποίος πήρε 5,5 εκατομμύρια και τα περιέφερε στο Κολονάκι. Αυτοί όμως είναι αλεπούδες, οι παλαιοί. Mm-hmm. Αυτοί τα βάζουν σε εταιρεία. Λόγαριο Τσίπρας, ας πούμε τώρα ένα παράδειγμα Τσίπρας. Ο Τσίπρας δήλωσε πολύ λίγα, ένα σπίτι και ο πατέρας ήταν πάμπλουτος. Mm-hmm. Προφανώς έχουν ιδρύσει ανώνυμη εταιρεία και έχουν τα ακίνητα στην εταιρεία. Mm-hmm. Και δεν υποχρεούται να τα γράψει στην ατομική του μερίδα. Εγώ διαβάζοντας όμως... Καταλάβατε τι λέω τώρα. Βεβαίως, κύριε Λεβέντη, εγώ διαβάζοντας όμως κάποιες δηλώσεις κάποιων που λέει έχει 1.800 μετοχές κάπου. Μα δεν λέει πόσο αξίζουν αυτές τις μετοχές. Ούτε τι είναι, ναι. Έτσι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τρίχες κατσάρες. Μου βγαίνει είναι... η Καϊλή, δηλαδή που ήταν φοιτήτρια, ναι, βγήκε... Έχει δύο διαμερίσματα, το ένα 249 με τετραγωνικά, το άλλο 44 στο Κολονάκι. Λοιπόν, αξίες 290.000, λέει, περσινά ξυνά στα φύλλα, επενδύσεις. Αυτή η κοπέλα, πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά τόσο? Τόσο γρήγορα κάνουν τα λεφτά όλοι αυτοί. Ναι, τώρα θα μου πεις είναι και ωραία. Αξίες 240.000, τα πουλάει 240, άμα πας και τις πεις να τα πουλήσεις, θα ζητάει 1,5 εκατομμύριο. Σιγά να μην το κάνουμε, εντάξει. Δεν γράφουν την αληθινή τιμή, γράφουν την αντικειμενική. Ναι. Καταλάβατε, την τιμή του συμβολέου γράφουν, δεν γράφουν της πράγμας η ισχύουσα. 41 κίνητα, 59 κίνητα. Επειδή τόσα χρόνια ξοδεύουν λεφτά δήθεν για τα ποθενέσχες ή δήθεν για τα έξοδα των κομμάτων να κάνουν ελέγχους και δεν έχουν πιάσει κανέναν, ναι, εγώ λέω να σταματήσουμε να ξοδεύουμε αυτά τα λεφτά. Και τα μόνα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσει η χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος. Να σταματήσει κάθε έλεγχος, αφού έτσι αλλιώς λάδι βγαίνουνε. Κύριε Πρόεδρε. Οι λογιστές καταφέρνουν δηλαδή και κάνουν τερτύπια. Ναι. Και βγαίνουνε λάδι. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να βοηθήσουμε όμως, θα σας πω τώρα να γελάσετε. Η χρηματοδότηση να σταματήσει από το κράτος, ένα. Και δεύτερον, η λειτουργία των ΜΜΕ, να φύγουν οι κλέφτες του χρηματιστηρίου από τα ΜΜΕ και να μπουν δημοσιογράφοι με δεοντολογία, να δίνουν ίδιο χρόνο σε όλα τα κόμματα, να υπάρχει σοβαρότητα. Ναι. Από εκεί θα αναβαθμιστεί η δημοκρατία. Και για τα χρήματα των κομμάτων που θα καταργήσουμε τη χρηματοδότηση, να γίνει το σύστημα Αμερικής. Θέλει ο Αρίστογλου να δώσει 1.000 ευρώ στην Ένωση Κεντρών, αμέσως στο ίντερνετ να φαίνεται. Δηλαδή, να απαγορεύεται να παίρνεις κρατικά λεφτά και όσοι θέλουν να δώσουν στο ΚΚΕ ή στην Ένωση Κεντρών, να το κάνουν δημοσίως μέσω του ίντερνετ. Μέσω λογαριασμού τράπεζας, όχι στο χέρι. Το σύστημα Αμερικής. Δολάριο δεν παίρνει από το κράτος τα κόμματα εκεί. Οι φίλοι δημοσίως, αλλά δημοσίως, στο ίντερνετ, αμέσως, επί αποδείξη. Ναι. Καταλάβατε, αναγγέλλεται πριν πάρει το κόμμα τα λεφτά, το ξέρει ο κόσμος. Ποιος δίνει στην Ένωση Κεντρών, ποιος δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ εδώ πέρα έχουμε και από το κράτος τα παίρνει, 25 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει τώρα ο Σαμαράς. Τη στιγμή που κόβουνε μισθούς και συντάξεις. 6 εκατομμύρια 5,5 θα πάρει ο Καμένας. 4 εκατομμύρια η Χρυσή Αυγή. Ναι. Καταλάβατε, λεφτά ζεστά είναι αυτά. Ζεστά, την ώρα που κόβουμε από τον αγρότη συντάξεις, από τον καρκινοπαθή φάρμακα, από τον νεφροπαθή το επίδομα. Καλά, οι οικολόγοι παίρνουν χρήματα, εσείς γιατί δεν παίρνετε ακόμα? Οι οικολόγοι επειδή έχουν ευρωβουλευτεί, είχαν βγάλει τον Τρεμόπουλο. Ναι.
Γι' αυτό παίρνουν. Α, γι' αυτό. Ναι, ναι. Ωραία, τι αναγκαία, μην τους χάσουμε τους ανθρώπους. Ναι, αυτό σας λέω. Όλοι στην αρπαχτή. Και θα παρατηρήσω και αυτό που είπε χθες ο Πρετεντέρης. Είναι σημαντικό. Έλεγε ο Πρετεντέρης, υπάρχουν τα κόμματα μνημονιακά και αντιμνημονιακά κόμματα, έλεγε ο Πρετεντέρης. Κοντά γιατί τρέμει, λέει, υπάρχει ένας διαχωρισμός που λέγεται συστημικό και αντισυστημικό. Ένα κόμμα, είπε η Τρέμη. Και λέει ο Πρετεντέρης, τι συστημικό και αντισυστημικό. Απ' την ώρα λέτε ένα κόμμα παίρνει την κρατική επιχορήγηση. Κάθε βουλευτής έχει 5 συνεργάτες που πληρώνει η Βουλή. Χέρι όλων των προνομίων, αυτοκίνητα, όλα αυτά που δίνει η Βουλή. Δεν υπάρχει, λέει, αντισυστημικό κόμμα. Άρα να ποια είναι η αξία της Ένωσης Κεντρών, αν ήταν στη θέση της Χρυσής Αυγής η Ένωση Κεντρών αυτή τη στιγμή. Μην παίρνοντας τα λεφτά, δεν θα μπορούσε ο Πρετεντέρης να πει όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι είναι συστημικοί. Θα αναγκαζόντουσαν όλοι να μπουν στη συζήτηση να κόψουν τα κρατικά λεφτά προς τα κόμματα. Καταλαβαίνετε, είδατε τι αξία έχει να μπει ένα κόμμα και να έχει το κουράγιο να μην πάρει τα λεφτά. Θα κηρυχθεί επανάσταση αμέσως. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Έχουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα του Στουρνάρα. Έλληνες, συρρυκνώστε το έθνος την ώρα που ο Σαμαράς κάνει πως δεν βλέπει. Λοιπόν, συζητοί πεθαίνουν τα παιδιά μας. Τέλεια και παύλα, το ξέρετε αυτό για τρίτη γνώση κτλ. Την ώρα που ο άτεκνος μετήσει εισόδημα 30.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με 430 ευρώ. Ένας τρίτηκνος με το ίδιο εισόδημα θα καταβάλει 840 ευρώ περισσότερα. Λοιπόν, ποια είναι η δικαιοσύνη? Η κοινωνική δικαιοσύνη, να το πάρω εγώ έτσι, αυτή τη στιγμή, και ποιος είναι ο κύριος Στουρνάρας που αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνει ούτε τα δικαστήρια, ούτε τους νόμους, ούτε τίποτα? Εγώ τι θα πω τώρα, δεν έχει σημασία τώρα ένας δώσει, αν δώσει ένας 100 ευρώ ή 200 πιο πολλά από μένα ή εσάς. Να το πάρω ποιος είναι ο Στουρνάρας. Εγώ αν δώσω πιο πολλά από εσάς, σε ένα φορολογικό σύστημα που προσπαθείς κέντημα κέντημα να είσαι όσο μπορείς πιο δίκαιος και με το που αναγγέλεις ένα μέτρο αμέσως οι δημοσιογράφοι το λογοκρίνουν, μπορεί να γίνονται και λάθη. Σημασία έχει εν πάση περιπτώσει ότι το φορολογικό μας σύστημα πάσχει από ένα πράγμα. Δεν δηλώνουν κάποιοι κλάδοι τα λεφτά τους. Δηλαδή οι οδοντογιατροί δεν κόβουν αποδείξεις. Μα εδώ είπανε να φέρετε τα λεφτά από έξω και θα τους φορολογήσουμε πιο πολύ τώρα. Άλλο λέω, μην πεταγώ μετά. Λέω, στο θέμα της φορολογίας τώρα. Ναι. Γιατί μου είπατε, ας πούμε, ότι ένας τρίτεκνος κινδυνεύει να δώσει περισσότερα από ένα δίτεκνο. Θα δώσει, όχι κινδυνεύει. Δεν ξέρω πώς το. Αυτή είναι η τρέλα των αριθμών. Δεν ξέρω αν. Ναι. Δεν νομίζω και ο Στουρνάρας να είναι τόσο βλάκας που να θέλει οι τρίτεκνοι ή οι πολύτεκνοι να δίνουν περισσότερα από τους αυτούς που έχουν ένα παιδί. Δεν το θεωρώ για τόσο κακό ή βλάκα. Ακούστε όμως. Αυτά είναι κάποιους, θα βάλανε κάποιες περιοχές φόρων και απλά κάποιος θα συμπίπτει να καλύπτει κάποιους όρους ή άλλους να μην τους καλύπτει και έτσι να δίνει ο τρίτεκνος, είναι τα ανισόρροπα. Τα ανισόρροπα του συστήματος, αλλά δεν νομίζω να είναι ο Στουρνάρας, ας πούμε, ο παλιάνθρωπος που να θέλει με παιδιά να δίνει περισσότερα. Ο Στουρνάρας, όπως το παρουσιάζουν, ο Στουρνάρας δεν είναι παλιάνθρωπος, ναι. Είναι υπάλληλος και για αυτούς που δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Δουλεύει πάρα πολύ καλά για αυτούς όμως. Αλλά προσέξτε, το πρόβλημα το δημιουργούν αυτοί που δεν πληρώνουν, οι οδοντογιατροί, που δεν κόβουν απόδειξη. Ναι. Οι εστιατόρες, λέει, λειτουργεί εστιατόριο και παίρνει 4.000 ευρώ το χρόνο. Και πώς το κρατάει το εστιατόριο αυτό με 4.000 το χρόνο, δηλαδή με 300 ευρώ το μήνα? Πώς το κρατάει ο άνθρωπος αυτός? Άρα κλέβει. Κλέβει. Μην πάμε εκεί πέρα μόνο. Μα αλήθεια είναι, κλέβει. Όχι, γραμμικός κλέβει. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Πήρε από συγγενή μου. Ναι. Πήρε γυναικολόγος 170 ευρώ. Ναι. 5 φορές εκεί πάνε δεν έχει δώσει απόδειξη καθόλου. 5 επισκέψεις του κάναμε για το κορίτσι έχει κάποια προβλήματα και θέλει χρήση εξετάσεων, πως τις λένε εκεί, υπερήχων, κάτι κάνει. Ναι. Και 170 ευρώ παίρνει κάθε φορά χωρίς να δίνει απόδειξη, κύριε Γιώργο μου. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση αυτό το κράτος να διορθωθεί? Όμως μετά λέμε ο Βαρβιτσιώτης έχει 55 κατοικίες. Και γιατί πάνε οι βλάκες και τον ψηφίζουνε? Ας όψονται, αφού είναι τόσο ηλίθιοι. Δηλαδή ψάχνουν όποιος είναι πιο πλούσιος για να ψηφίσουν. Άρα και ο κόσμος είναι βλάκας.
να πω έτσι. Ναι. Δεν φταίει ο Βαρβιτσιώτης. Ο Βαρβιτσιώτης τη δουλειά του κάνει. Η Νταλάρα η Άννα έχει 69 σπίτια. Ναι. Εφού του πήγανε και την ψηφίσανε. Και ο Τζιτζικός σας 67. Ακριβώς. Δεν έχει περιφερειάρχης. Όμως είναι βλάκας. Να πω έτσι. Ή έχουν κάνει ρουσφέτια. Ή είναι η Νταλάρα έχει την έγκλη του ονόματος του αντρός της, του συζύγου της, και πάνε τα βόηλα και ψηφίζουν με το κεφάλι κάτω. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί, ναι. Γιατί θα το πάρουμε λίγο όμορφα. Εσείς πήρατε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εγώ λέω ότι μπαίνει ακριβώς στους μισθωτούς και τους τα παίρνει από την τσέπη κάθε μήνα. Για μιλάμε για ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ. Προσέξτε με λίγο τι θα πω. Λοιπόν, πόσο επιπλέον θα πληρώνει ο καθένας. Η μισθωτή μιλάω τώρα, έτσι. Ναι. Ο άτεκνος 430 επιπλέον. Με ένα παιδί 530, με δύο παιδιά 510 και με τρία παιδιά 840. Δηλαδή αυτό, αμή τι άλλο, αν δεν είναι τρελό. Κοιτάξτε, η ανάγκη των αριθμών τους κάνει. Εγώ ναι, τους καταλαβαίνω. Και δεν θα τους βγει. Δεν θα τους βγει. Και μετά τι γίνεται. Αν δεν τους βγει θα πέσουνε. Εδώ τώρα μια ζαργά είναι ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ναι. Είναι πως λέμε μια ζαργά ρίχτη και αν σου έρθουν εξάρες σούκατσε. Αυτή η περίπτωση είναι ο Σαμαράς. Mm. Θα καταρρεύσει ο Σονούπο. Δηλαδή δεν είναι. Θέμα εβδομάδων είναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Και γιατί έχω προτείνει να γίνει μια κυβέρνηση οικουμενική. Ναι. Στην οποία να μπει και ο Τσίπρας ακόμη. Ας είναι, ας λέει τρελά. Ο Τσίπρας όντως σήμερα, γενικώς όλη την περίοδο, λέει τρελά πράγματα το ΣΥΡΙΖΑ. Άρχισε να συμμορφώνεται όμως. Ασχέτως αυτού, εντάξει, αυτό πιστεύω κι εγώ. Ναι. Γι' αυτό λέω, αντί να τους λέμε λόμπι της δραχμής, να τους δώσουμε και την Πρωθυπουργία αφού είναι πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα αυτό δεν είναι με βάση τις έρευνες. Mm-hmm. Να του δώσουμε και την Πρωθυπουργία και το Υπουργείο Οικονομικών και να του πούμε, σου δίνουμε 90 μέρες. Πήγαινε διαπραγματεύσου, κάνε αυτές τις των νοτίων της τη συμμαχία, που λέει τη συμμαχία των νοτίων, και αν καταφέρεις και λύσεις το πρόβλημα του χρέους, θα σε κάνουμε και εθνικό ήρωα και θα σου έχουμε για πάντα ανδριάντα στην πλατεία Συντάγματος. Mm. Αν όμως δεν καταφέρεις, ζήτα μια συγγνώμη και πες ότι όλα όσα έλεγα είναι αρλούμπες. Έτσι θα λυθεί ο γρίφος. Διότι τώρα ο Σαμαράς ακολουθεί την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου. Βάζει φόρους και κόβει μισθούς και συντάξεις. Ακριβώς την ίδια. Αυτό που κατηγορούσε 2,5 χρόνια το υιοθετεί απολύτως. Να σας πω τι έλεγε το 2003. Και άλλους λόμπι δραχμής. Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Ο κόσμος αρέσκεται να ακούει τον Τσίπρα. Γιατί αρέσκεται, γιατί του λέει δεν θα σου κόψω. Θα σου γυρίσω πίσω αυτά που σου κόψανε. Θα διορίσω κι άλλους στο δημόσιο. Θα είναι όλα κρατικά. Ένα κόμμα που λέει έτσι γίνεται αρεστό. Αρεστό γίνεται σε ένα λαό κακομαθημένο όπως ο Έλληνας που είναι τεμπέλης, έτσι δεν θέλει να δουλέψει, που θέλουν όλοι δημόσιο. Αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι αυτά που λέει ο Παπανδρέου το 80. Το 1900... Προφανώς τη χάνουν απομοχής αυτά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να λυθεί ο γρίφος. Ο γρίφος πρέπει να λυθεί όσο η κυβερνητική εδώ παίρνει σκληρά μέτρα. Οι δε άλλοι λένε υπάρχει άλλος δρόμος, mm-hmm. θα υπάρχει κόσμος τρελός που θα τους ακολουθεί. Γιατί ο κόσμος αρέσκεται σε αυτό το εύκολο. Κύριε Πρόεδρε, το 1993 ο κύριος Σαμαράς, όταν ήταν αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, ξέρετε τι είπε για το κοινωνικό κράτος. Η υγεία είναι ένα αξιόπιστο ασφαλιστικό σύστημα που αποτελούν την ελάχιστη υποχρέωση του κράτους προς τον ελληνικό λαό. Πού είναι η υγεία τώρα? Άμα διαβάσω κι άλλα θα αρχίσει να τρέχει. Εννοούσε, θα σου απαντήσει αν το πεις του Σαμαρά τώρα, εννοούσα σε μια οικονομία υπαρκτή. Σε ένα μπάχαλο κράτος με φτώχευση δεν ισχύουν αυτά. Και έχει και λογική αυτό. Δηλαδή αυτές οι γενικές αρχές στη λειτουργία ενός κράτους, όχι μόνο η υγεία, δεν είναι και η υγεία και η αισθητική των πόλεων και το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά, ισχύουν όταν πρόκειται για κράτος λογικό, σοβαρό, υπεύθυνο, που στέκει οικονομικά κάπως. Θέλω να μου σχολιάσετε. Όταν πρόκειται για ένα μπάχαλο, είδατε τώρα κάτω που πήγανε στο Κατάρ εκεί να κάνουν για το περιβάλλον μια παγκόσμια για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι φτωχοί λαοί και οι πολύ πλούσιοι δεν υπογράψανε. Δηλαδή η Αμερική δεν υπόγραψε να σέβεται το περιβάλλον, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα. Και οι πολύ φτωχοί, Ζιμπάμπουε, Κονγκό, ούτε αυτοί υπογράψανε. Γιατί θέλουν να καίνε τα δάση τους, θέλουν να καταστρέφουν τον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί κράτος που δεν είναι σοβαρό,
καταστρέφει το περιβάλλον για να ζήσει. Mm. Καταλάβατε. Να το προσέξετε αυτό. Στην παγκόσμια συνεδρίαση για να επιτύχουν για την κλιματική αλλαγή, ποιοι ήταν οι απίθαρχοι. Οι απίθαρχοι ήταν τα πολύ ισχυρά κράτη, Κίνα, Αμερική, Ιαπωνία, Ρωσία, mm-hmm. και τα πολύ ισοπεδωμένα, τα κάτω, τα αφρικάνικα. Ούτε Κίνα θέλανε, γιατί και Κίνα θέλανε να καίνε διοξίδια του άνθρακος, να καίνε ό,τι γουστάρουν να κάνουν, να υλοτομούν ανεμπόδιστα κλπ. Θέλω να σας πω κάτι τώρα, ένα νέο. Ναι. Μετά την επιστροφή του Κώστα του Μαρκόπουλου από το εξωτερικό, άρχισε να εξελίξει στους ανεξάρτητους Έλληνες και τώρα βγαίνει η είδηση ότι αυτοί που φεύγουν ετοιμάζουν νέο κόμμα, αυτοί οι αντάρτες λεγόμενοι του Καμένου, ναι. έτσι ετοιμάζουν ένα νέο κόμμα. Τώρα, ποια είναι η άποψή σας για αυτό που γίνεται με τους ανεξάρτητους Έλληνες γενικά, με τους βουλευτές που από τη Νέα Δημοκρατία πάνε εκεί, από μετά πηγαίνουν στο εξωτερικό, παίρνουν εντολές, έρχονται εδώ. Πάνε όλοι στο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Ετοιμάζεται ένα κόμμα που στο οποίο θα ενταχθούν η Νέα Δημοκρατία, τον Πασόκ, η Δημάρ και τα 2 τρίτα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και με 2% ή 1% θα μπαίνει στο κόμμα. Τώρα δηλαδή μπορείτε να μπείτε και εσείς μέσα στη Βουλή, έτσι, αν είναι με 1 ή 2%. Δεν ξέρω τι άλλο το εκλογικό σύστημα. Λέω τώρα τα μεγεθύνματα ναι. για το κόμμα, λέω. Ναι, για το κόμμα. Τα κόμματα τώρα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, η Δημάρ και το Πασόκ θα κλείσουν το μαγαζί, θα κλείσουν τα ρολά και θα δημιουργηθεί άλλο κόμμα, στο οποίο κόμμα θα ενταχθεί και ο Νικολόπουλος που έχει ιδρύσει τους φιλελεύθερους ναι. και όλη αυτή η ομάδα των 8-10 βουλευτών που θα φύγει από τον Καμένο mm-hmm. και αυτοί θα ενταχθούν εκεί και πολλοί άλλοι διάσπαρτοι, ο Μάνος, ο Αδριανόπουλος, ο Πάγκαλος, λέμε τα λείψανα του παλού συστήματος θα πάνε να αποτελέσουν τη λεγόμενη μεγάλη κεντροδεξιά. Και ποιος θα ξεπληρώσει. Γιατί μίλαγε εχθές ο Ζώης, ο Μαρκόπουλος. Ναι, 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 κατάλαβα. Ναι. Και ποιος, αυτοί πήγαν στο εξωτερικό και πήραν εντολές. Οι άλλοι θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μαρκόπουλος. Οι άλλοι του Πασόκ, ας πούμε, η Ξενογιανακοπούλου, η Κατσέλη, ναι. όσοι δεν μπουν σε αυτοί, ο Καστανίδης, θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καταλάβατε, ο άλλος πόλος θα είναι το ΣΥΡΙΖΑ, η ενότητα της κεντροαριστεράς. Ναι. Τις λεγόμενες. Mm-hmm. Έτσι θα κατέβουν στις εκλογές τα κόμματα. Δεν ξέρω, πηγαίνουμε στο εξωτερικό να πάρουμε εντολές, κύριε Πρόεδρε. Όπως ο Μαρκόπουλος πήρε εντολές στο εξωτερικό, ήρθε εδώ και έγινε μπάχαλο. Λέτε, ποιος θα ξεπληρώσει τα δάνεια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που πήραν τις τράπεζες. Τα τελειώσαν. Ποια δάνεια τώρα εσείς εκεί έχετε σε πεθαμένα πράγματα. Ποια πεθαμένα, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Όταν δίνεις δάνεια σε ένα κόμμα, υπολογίζοντας ότι το κόμμα αυτό είναι 45% και το ναι. κόμμα αυτό πάει 2 και 3, ναι. τι θα πάρεις. Άρα γι' αυτό τους δίνουν τα λεφτά τώρα για να σβηστούν τα δάνεια. Όχι, τα λεφτά τα χρωστάνε σε υπαλλήλους. Τα λεφτά τώρα που θα πάρει το Πασόκ θα πάρει κάπου. Όχι αυτό. Για τις τράπεζες μιλάω που δίνουν τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια. Ναι, όχι μόνο για αυτά και τα άλλα. Έχουν δώσει και άλλα δάνεια, θαλασσοδάνεια. Ναι. Έχουν δώσει και σε φτωχούς που δεν πληρώνουν. Είναι και πλούσιοι που δεν πληρώνουν όπως ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Ναι. Αλλά είναι και. Και απλοί άνθρωποι που πήραν ένα διαμέρισμα και χάσαν τη δουλειά τους και δεν πληρώνουν και αυτοί. Η μαύρη τρύπα έχει πολλών ειδών συνθέσεις. Mm-hmm. Καταλάβατε. Και τους δίνουν τα λεφτά για να τους κλείσουν το στόμα στις τράπεζες. Γιατί έχουν μαύρη τρύπα 75 δις έμαθα χθες. 75 yeah. δις είναι η μαύρη τρύπα στις τράπεζες. Δηλαδή έχουν 150 δις καταθέσεις. Έχουν δώσει 270 δις χορηγήσεις. 270 δις, εκ των οποίων το 30% δεν πληρώνει. Άρα το 30% του 270 είναι περίπου, κοντεύει 80 δις. 80 δις είναι η μαύρη τρύπα των τραπεζών. 20 θα πάρουν, 23 πόσο θα πάρουν, θα θέλουν άλλα 60. Την ώρα που θα τα πάρουν θα δείτε την άλλη μέρα, όχι μόνο δεν θα δώσουν στον κόσμο τίποτε, αλλά την άλλη μέρα θα λένε αν δεν μας δώσετε άλλα 50, κλείνουμε. Θα διατηρήσουν τη φοβία για πτώχευση των τραπεζών. Θυμηθείτε το μου. Την ίδια μέρα που θα τα πάρουν, την άλλη μέρα θα αρχίσουν δημοσιεύματα, ήταν λίγα. Σωστά. Και ότι κινδυνεύουν οι καταθέσεις. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Και εγώ όμως δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό που έχει ένα τίτλο, ένα ρεπορτάζ στο CNN, «Η λιτότητα δαγκώνει και οι Έλληνες πονάνε και πεινάνε». Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, για ποιο λόγο όλοι, το είχα ρωτήσει και πριν, το ρωτώ και σε εσάς, όλοι χλεβάζουν την Ελλάδα,
που η Ελλάδα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού και οι Έλληνες γίνανε υπερκαταναλωτικοί περισσότερο από τον καθέναν. Ξενομανία μας έφαγε. Και το δημόσιο, τι θα γίνει με το δημόσιο, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι στο τραπέζι τώρα. Τα διακυβεύματα δεν είπαν ότι από το Μάρτιο θα αρχίσουν τα δύσκολα. Γι' αυτό δεν ξέρω αν θα είναι ο Σαμαράς τότε. Εγώ το πιο πιθανό θεωρώ να είναι κάποιος τεχνοκράτης. Για πότε λέτε εκλογές? Γιατί, πώς? Για πότε λέτε εκλογές? Εκλογές δεν δίνουν λύση, κύριε Γιώργο μου. Εκλογές, αυτή τη στιγμή οι εκλογές τι θα δώσουν λύση? Θα έχει η Χρυσή Αυγή άνοδος, θα κάνει το 6-10 και τι έγινε? Ναι. Και τι δεν βλέπω, οι άναρθρες κραυγές? Ή θα έχει ο Τσίπρας άνοδο? Και άμα ο Τσίπρας το 27 το κάνει 33 και είναι πρώτο κόμμα, ποιο το κέρδος? Ποιο το κέρδος? Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βρίζεις τους Γερμανούς σαν το κογλήφους και όταν λες να μην κόβονται μισθοί και συντάξεις, ακολουθούν. Το ξέρουμε ότι λύση όμως δίνεται? Δεν δίνεται λύση. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι το μοντέλο Μόντι είναι το καλύτερο. Δηλαδή οι πολιτικοί μια και εξόφλησαν και ξεφτυλίστηκαν να παραμερίσουν και να βρεθεί ένας τεχνοκράτης που δεν έχει θητεύσει σε κανένα κόμμα να κάνει μια κυβέρνηση με 8 υπουργούς να προχωρήσει στις διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος. Γιατί και εκλογές να κάνουμε, τίποτα. Απλά θα αλλάξουν οι ρόλοι αντίστροφα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι πρώτο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο της Νέας Δημοκρατίας και θα υπάρχει και μια αύξηση των φασιστών και των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Που θα είναι δηλαδή ό,τι θλιβερότερο μπορεί να υπάρξει για τον τόπο. Εκλογές έχει νόημα να γίνονται αν λειτουργούν τα κανάλια ισότιμα για όλους, αν το πολιτικό χρήμα είναι ισότιμο για όλους. Δηλαδή με άλλη αυτά τα προβλήματα να κάνει ο Παπαδάκης στον Αντένα ό,τι γουστάρει, να κάνει η Τρέμη ό,τι γουστάρει στο Μέγκα και να το λέμε εκλογές, αυτό δεν είναι εκλογές. Είναι μια φαρσοκομωδία. Το καψί ξεχάσατε. Ναι, όλο αυτό το σκυλολόγιο το οποίο είναι οι νταβαζίδες της Ελλάδος. Αυτοί κανονίζουν στο δελτίο ειδήσεων την πορεία των πραγμάτων. Όσο αυτό το πράγμα συμβαίνει και δεν μπαίνει τάξη στο θέμα του τηλεοπτικού χρόνου και του πολιτικού χρήματος, αν αυτά τα δύο είναι, σας λέω, άλλοι τα προβλήματα και συνεχίζουν να είναι στη βρώμικη κατεύθυνση που λειτουργούν σήμερα, η δημοκρατία μας τα χωλαίνει. Και δεν θα έχουν νόημα οι εκλογές. Όπως τώρα πάνε οι Ιταλία σε εκλογές. Τι θα πετύχουνε? Η τρέλα του Μπερλουσκόνη, ο οποίος προφανώς έχει ποινικά θέματα και θέλει μήπως αποκτώντας δύναμη να γλιτώσει από τη φυλακή. Άλλη λύση δεν βλέπω. Αφού και στο κόμμα του ίδιου του Μπερλουσκόνη του λένε τρέλες κάνεις. Ρίχνεις μια κυβέρνηση που κάτι κάνει. Κάτι προσπαθεί να κάνει. Γιατί πώς έπεσε ο Μπερλουσκόνη πρόπερση, πρέπει να θυμόμαστε. Yeah. Από την άνοδο των σπρεντ και από το ότι είχε γίνει ξέφραγο αμπέλι όλη η Ιταλία. Είχε χαθεί παντελώς ο οικονομικός έλεγχος. Ό,τι περίπου είχε συμβεί και εδώ το 2009. Λοιπόν, νομίζω ότι οι εκλογές έχουν αξία άμα φτιάξουμε δημοκρατία. Εκλογές τέτοιες σαν αυτές που κάναμε τώρα τον Μάιο και Ιούνιο, οι τηλεοράσεις να λένε όλο για τους ίδιους και τους ίδιους. Ανοίχτε σήμερα το πρωί, είχαν ένα μιλό του ΣΥΡΙΖΑ, ένα Μαργαρίτη της Δημάρ, ένα Γιακουμάτο της Νέας Δημοκρατίας και έναν Σοφιανό του Κουκουέ. Τους οποίους είδα και χθες το βράδυ και χθες το μεσημέρι και προχθές το πρωί και λοιπόν, συνέχεια, καταρχάς δεν συγχαίρονται τον εαυτό τους ίδιοι. Δεν αειδιάζουν με τη μόρη τους. Ναι. Κανένα συγγενής τους δεν τους λέει, ρε παιδιά, λίγο μέτρο. Λίγο μέτρο, ρε παλικάρια. Πλήση εγκεφάλου, δηλαδή, πλήση εγκεφάλου του Γκέμπελς η μέθοδο. Λέγε κάτι θα μείνει. Mm. Ναι. Και δεν σκέφτονται ότι μπορεί να μείνει και η αηδία του κόσμου, η αηδία. Προβάλλονται κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν είναι προβολή αυτό να λένε όλα τα ίδια. Όλα τα ίδια λένε, φοροδιαφυγή, το ένα άλλο. Μη συγχύζεστε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω το σχόλιο σας έτσι πριν κλείσουμε. Θέλω την άποψη του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του κυρίου Βασίλη Λεβέντη, για τα τι θα γίνει ή μια συμβουλή για τον κόσμο τελικά από έναν πολιτικό που τα λέει εξάστερα και αληθινά. Η άποψή μου είναι επειδή θα νεκρώσουν όλα με εισερχομένο του 2013, θα νεκρώσει όλη η χώρα. Αυτό που σας είπα το έτοιμά μου, να παραιτηθεί η κυβέρνηση Σαμαρά
και να πάνε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας όλοι και να πούν δεν θέλουμε εκλογές, θέλουμε να στηρίξουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι του πολιτικού συστήματος, έναν αποφασισμένο άνθρωπο να αλλάξει την Ελλάδα. Να μειώσει το δημόσιο, να βάλει όλους να πληρώνουν φόρους, να αξιοκρατικά να γίνονται προσλήψεις στο κάθε τι και στις ιδιωτικοποιήσεις, να μην τα πουλήσει όλα κοψοχρονιά λελογισμένα. Είμαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά με μέτρο και λογική. Όχι όλα βουρ, τσάμπα. Όχι τσάμπα όπως πάει ο Σαμαράς. Λοιπόν, όλα λελογισμένα. Ότι πρέπει να μειωθεί το κράτος, πρέπει. Οι αργόμεστοι πρέπει να φύγουν από το δημόσιο. Από τη Βουλή πρέπει να απολυθούν οι συγγενείς των βουλευτών. Τα λεφτά των κομμάτων να κοπούν. Πρόεδρος Δημοκρατίας μισά, πρωθυπουργός μισά λεφτά, μητροπολίτες μισά, δήμαρχοι μισά, όλα στη μέση. Επιτέλους, αυτή η εξουσία πρέπει να δείξει πρώτη την πορεία της θυσίας. Τώρα, αν το πολιτικό σύστημα κοφεύσει και ο Σαμαράς λέει θα τα καταφέρω, εγώ μία λύση βλέπω σαν ένα κέντρο. Να βγούμε στους δρόμους, να κάτσουμε οκλαδών 2 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σύνταγμα και να ζητήσουμε την παραίτηση της κυβέρνησης και να πάνε στην ευχή όλες οι πολιτικές οικογένειες. Δηλαδή να γίνουν εκλογές και να απαγορευτεί όσοι έχουν βγει 2 φορές να ξαναβάλουν. Να γίνουν εκλογές, αυτό ζητάει ένα κέντρο. Και όσοι έχουν μπει στη Βουλή 2 φορές να πάνε να μην πω βαριά φράση στο σπίτι τους. Λέει ήπια φράση. Ναι. Να αφήσουν την Ελλάδα να προχωρήσει. Να μην την καθυλώνουν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα σήμερα καθυλώνεται από 200 οικογένειες καλομαθημένες που έχουν τον τρόπο να βγαίνουν στα κανάλια, που έχουν τον τρόπο να εξασφαλίζουν 1 εκατομμύριο για τον εκλογικό αγώνα, να κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη με δίθεν θα τον διορίσουν. Έχουν το πρότυπο του πολιτικού απατεώνα. Αυτό πρέπει να σταματήσει, κύριε Γιώργο μου, και αυτό πρεσβεύει ένας κέντρο. Ή θα παραιτηθεί ο Σαμαράς με το καλό, ή θα βγούμε 2 εκατομμύρια να κάτσουμε κλαδόν ειρηνικά. Όχι σαν τους αλήτες Χρυσαυγίτες, τους άλλους που ρίχνουν βόμβες και τέτοια. Mm-hmm. Τους ανταρσίες, τους Χρυσές Αυγίες, δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί που ρίχνουν τις βόμβες. Δεν λέω, δεν τα χρεώνω όλα, να μην τα λέω τα κάνει και όλα η Χρυσαυγή, όλα. Λοιπόν, υπάρχει μια αλήθεια που όταν γίνονται συγκεντρώσεις, πάει και τους διαλύουνε. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Θέλει και αυτός ο λαός ειρηνικά μια στιγμή να διαδηλώσει. Ωραία. Και τι να ζητήσει, παρέτηση των παλαιών και να απαγορευτεί όλοι οι παλιοί να είναι πρώτο πλάνο παντού. Κουραστήκαμε ρε παιδί μου, μια και δεν το καταλαβαίνει ο Παπαδάκης, ούτε ο Οικονομέας, ούτε ο Αναγνωστάκης, ούτε η Τρέμη, θα το ζητήσει ο λαός στην πλατεία Συντάγματος. Θα κάτσει ο πλαδόν και θα πει όλοι έξω. Αυτό ζητάμε κύριε Γιώργο μου. Μάλιστα. Κύριε Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρε της Ένωσης Κεντρών, σας ευχαριστούμε την αγάπη μας από τη Θεσσαλονίκη για τη Μακεδονία. Να είστε καλά. Και εγώ σας αγαπώ, θα τα ξαναπούμε κύριε Γιώργο. Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.